Τώρα με άγχος φορτώνονται οι Ιουγκοσλάβοι και επιτίθενται απεγνωσμένα. Στο 75ο λεπτό πλησιάζουν και πάλι τον γκολ. Ο Κωνσταντίνου αποκρούει βολίδα του Κάρατσι διατηρώντας το 3-0. Για μια ακόμη φορά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αναδεικνύεται ήρωας του αγώνα. Μια απόκρουση που τη θυμούνται έντονα όσοι έζησαν το παιχνίδι αυτό. Για τις θλιβερές σκηνές που ακολουθούν δεν είναι υπεύθυνοι φυσικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η χούντα των συνταγματαρχών, που δεν είχε βεβαίως πολλές ευκαιρίες να προβληθεί στο εξωτερικό, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο γίνεται την επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Πρωταγωνίστρια της εξέδρας των επισήμων, η Δέσποινα Παπαδοπούλου, και δεξιά της ο υπουργός της χούντας Ιωάννης Λαδάς. Πιο πίσω ο Στυλιανός Πατακός, που έκανε και δηλώσεις περί των δυνατοτήτων της ελληνικής φυλής και τα λοιπά και τα λοιπά. Η κυρία Πρωθυπουργού καλεί έναν έναν τους παίκτες για να τους ασπαστεί. Υπάρχουν πληροφορίες πως κάποιοι ποδοσφαιριστές σκόρπιζαν δεξιά και αριστερά για να αποφύγουν το φιλί της κυρίας Προέδρου. Άλλοι όμως, θέλοντας και μη, σέρνονται στην αγκαλιά της. Η συνοδός της, αλαφιασμένη, ψάχνει με το βλέμμα της τον επόμενο παίκτη που θα καλέσει η Δέσποινα κοντά της. Να ζήσει η ομάδα μας, που σκάς και άλλα.